Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται πάλι η ετήσια εκδήλωση της ενορίας μας εδώ στην καφετέρια Κάλυπτος. Είναι μια συνάντηση και πρόσκληση για συνάντηση σε όλους τους ενορίτες μας και μη, με σκοπό την γνωριμία, την ενημέρωση για το μεγάλο έργο της αποπερατώσεως του ενοριακού Ιερού Ναού μας της Αγίας Εκατερίνης. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω και δημόσια ότι ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες. Ευελπιστούμε να μην σταματήσουμε, όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Έχουμε πάρα πολύ καλή προοπτική, πολύ καλή διάθεση, ενίσχυση από τους ενορίτες μας και από πολλούς χριστιανούς οι οποίοι αναγνωρίζουν το έργο μας. Και θέλω να είμαι βέβαιος ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε τουλάχιστον να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση των εργασιών, η οποία είναι η αποπεράτωση του υπογείου ναού, ώστε να μεταφερθούμε εκεί και να φύγουμε από τον λιόμενο στον οποίο στεγαζόμαστε τώρα. Θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους ενισχύουν την προσπάθειά μας, τους αδελφούς μας οι οποίοι ήρθαν σήμερα εδώ στην ετήσια αυτή εκδήλωσή μας και συνάθρηση, η οποία κάθε χρόνο αριθμεί και περισσότερους. Και να ευχηθώ η Αγία Κατερίνη στον κάθε ένα να ξεχωριστά να χαρίζει ό,τι ποθεί, την υγεία, την δύναμη, την ειρήνη, την οικογενειακή ευτυχία και την ευλογία της. Επειδή μένω εδώ στην Αγία Κατερίνη χρόνια, πονάει η ψυχή μας βέβαια, που λόγω του σεισμού δυστυχώς το μικρό εκκλησάκι αυτό το παραδοσιακό κατεδαφίστηκε, και πάση θυσία πρέπει να προστατέψουμε τον κόσμο, γιατί έχει αυξηθεί ο κόσμος στην περιοχή, οι πολυκατοικίες έχουν πληθύνει, είναι πάρα πολύς ο κόσμος και δεν εξυπηρετείται με το λιόμενο. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχει και αυτός, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να ορθοποδήσουμε κατά κάποιον τρόπο, γιατί οι προσπάθειές μας δεν είναι πολύ μεγάλες λόγω της κατάστασης που επικρατεί, της κρίσης δηλαδή που ζούμε όλοι στη χώρα μας. Πώς νιώσατε όταν ξεκίνησαν τα έργα πάλι? Πάρα πολύ χαρούμενοι. Αλλά δυστυχώς ξεκίνησαν τα έργα λίγο πριν την κρίση, δηλαδή σχεδόν. Ναι. Και κάπου έχει σταματήσει όλο αυτό το πολύ μεγάλο έργο και που είναι θεάρεστο, θα έλεγα, για τον κόσμο μας. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε. Καλό θα ήταν οι συμπατριώτες μας, που έχουμε και αρκετούς. Εγώ προσωπικά θα ήθελα και η κυρία Καρέλια, η οποία είναι πολύ ένα άτομο που βοηθάει την πόλη και το θεωρώ ότι είναι μεγάλη παρακαταθήκη για μας. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος και εκείνος βοηθάει την πόλη. Μήπως μπορέσουμε όλοι μαζί, εμείς είμαστε εθελοντές, εγώ προσωπικά εθελόντρια. Και επειδή αγαπάω πάρα πολύ αυτή τον τόπο και την περιοχή, προσπαθούμε με ό,τι τρόπο να συγκεντρώσουμε ένα ποσό. Αλλά είναι πολύ μικρό αυτό. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, τον ευχαριστούμε θερμότατα από τα βάση της καρδιάς μας για αυτό που βλέπετε σήμερα. Και θα θέλαμε όποιος άλλος είναι ευπρόσδεκτος αυτή τη στιγμή να μας βοηθήσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να προχωρήσει τουλάχιστον.